παρά τα όσα αντιμετωπίζουμε ως οικογένεια του Ηρακλή, παρά τα προβλήματα, παρά τη μιζέρια, παρά τη στεναχώρια, παρά το πόνο, το συναισθηματικό και όλα τα υπόλοιπα, τέτοιες εκδηλώσεις αξίζουν τον κόπο και όποιος μπορεί αύριο μετά το μπάσκετ, και όσοι δεν έχουν πάει στο μπάσκετ, μπορούν από τις 8 και μετά να δώσουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Φοβερό το φωτογραφικό υλικό, καταπληκτικό, και εγώ και αρκετοί ασβεστοχωρείτες συγκινηθήκαμε πρόσφατα όταν είδαμε την πρόσκληση για την αυριανή εκδήλωση, και συγκινηθήκαμε γιατί είναι μια φωτογραφία εκδρομής από τον όμιλο Φιλομούσων στο ασβεστοχώρι το 1906. Πόσο ανατριχιαστική ήταν αυτή η φωτογραφία δεν λέγεται. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον γιατρό μας και μέλος φυσικά του ομίλου 1899, που θα είναι συντονιστής στην αυριανή εκδήλωση, τον κύριο Λευτέρη Στέφα. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα κύριε Ματζούκη. Και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Όπως είπα και νωρίτερα, μπορεί να γίνεται σε κακό timing, γιατί η στεναχωρία είναι μεγάλη κυρίως για το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ηρακλής δεν πάβει να είναι ο Ηρακλής και η ιστορία του είναι τεράστια. Και νομίζω ότι έχετε πολλά να μας πείτε αύριο και να μας δείξετε. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Η ιστορία του Ηρακλή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυστυχώς την αγνοούμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι Ηρακλειδείς. Ναι. Αυτό είναι το στενάχωρο, και μέσα από αυτές τις δράσεις, γιατί είναι μία από τις πολλές που ετοιμάζουμε, στόχος μας είναι να αναδείξουμε το ιστορικό κομμάτι του τμήματος και να πάρουμε δύναμη από αυτό, έτσι ώστε να συνεχίσει ο σύλλογος βασιζόμενος μέσα από το DNA του. Το οποίο πολλοί το έχουμε όχι ξεχάσει, αλλά με την επικαιρότητα και με το πώς είναι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, το έχουμε αφήσει πολύ πίσω, στο χρονοτούλα που το έχουμε αφήσει αυτό το DNA. Επειδή έχει 2 μήνες που ασχολούμαι με την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και μέσα από αυτό έχω δει πάρα πολλά πράγματα και μέσα από το αρχείο του κ. Κωνσταντινίδη, ναι. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή την περίοδο και αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να τα αναδείξω περισσότερο στον κόσμο του Ηρακλή, να τα μάθουμε όλοι μας και μέσα από αυτά να πορευτούμε. Πέρα από αυτά που διάβασα στην ανακοίνωση πριν από λίγο για την αυριανή εκδήλωση, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε στον κόσμο? Θα έχουμε μία έκπληξη, ναι, όσον αφορά το Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν θα σας πω ποια είναι η έκπληξη. Θα αναφερθούν οι ομιλητές, υπάρχει κάποια χρονολογική σειρά, δηλαδή ξεκινάμε από την απαρχή του συλλόγου, mm-hmm, και θα πορευτούν μέχρι τα πρώτα χρόνια τα αθλητικά. Οι ομιλητές θα βασιστούν σε κάποια πράγματα που υπάρχουν είτε στο αρχείο του κ. Κωνσταντινίδη, είτε και γενικά σε αυτά που ήδη έχουν κυκλοφορήσει και μέσω από το βιβλίο του κ. Χριστοδούλου. Και θα κλείσει την ομιλία ο κ. Μπλιάτκας, όπου θα δώσει με το γνωστό του δημοσιογραφικό τρόπο έτσι, μια διαφορετική νότα. Παίρνω μια πάσα, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Εγώ το γνωρίζω γιατί την έχω γνωρίσει και είναι και εξαιρετική συνάδελφος. Η κόρη του κυρίου Μπλιάτκα έχει βαφτιστεί Ήρα. Και τη γνώρισα πριν περίπου 10 χρόνια εδώ σε μια τοπική εφημερίδα. Και ξέρεις, χάρηκα Γιώργος, σου λέει Ήρα. Και μετά ανακάλυψα ότι είναι η κόρη του Κώστα Μπλιάτκα. Γιατί υπάρχει κόσμος που αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα και την οικογένεια του Ηρακλή, που μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να βαφτίζει τα παιδιά του Ηρακλή, Ήρα κτλ. Λευτέρη, πες μου λίγο αυτό που συζητήσαμε και εκτός αέρα για το πόσο σπουδαίο είναι το σημείο που γίνεται αύριο η εκδήλωση και το τι σημαίνει αυτό το σημείο για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει ίσως. Επειδή πάρα πολλοί έχουν παραπονεθεί ότι μα πώς θα χωρέσουμε εκεί, ο χώρος είναι μικρός, δεν είναι τόσο μικρός καταρχάς ο χώρος, είναι το φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο έχει μια πολύ σεβαστή χωρητικότητα. Οπότε όσοι θέλουν να έρθουν θα πρέπει να έρθουν, να μην το σκεφτούν αυτό δηλαδή. Και από εκεί και πέρα στην ερώτησή σου,
να απαντήσω στην ερώτησή σου, ο χώρος επιλέχθηκε γιατί εκεί ήταν το πρώτο γυμναστήριο του Ηρακλή. Δηλαδή στα 50 μέτρα ακριβώς ήταν το πρώτο γυμναστήριο του Ηρακλή. Εκεί δηλαδή που πραγματικά ξεκινήσανε όλα. Πριν πάνω από 110 χρόνια, έτσι, πέρα από αυτά πριν που γιορτάσαμε πρόσφατα. Mm-hmm. Πάνω από 100 χρόνια. Έτσι πάντα πρέπει να μιλάμε για δύο συλλόγους που ουσιαστικά είναι ένας. Ναι, απλά... Και αυτό θα αναδειχθεί έτσι μέσα από την εκδήλωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ιστορικό κομμάτι, γιατί αφορά ολόκληρη την πόλη. Δηλαδή λέμε ο Ηρακλής, αλλά δεν είναι μόνο ο Ηρακλής, είναι όλη η Θεσσαλονίκη. Συσπυρώθηκε όλο το ελληνικό στοιχείο για να φτιάξει ένα σύλλογο, ο οποίος στόχο είχε να μαζέψει όλους τους Έλληνες, να τους δώσει ηθικό, να τους συσπυρώσει. Και όλο αυτό εξελίχθηκε στη συνέχεια στο σύλλογό μας. Αλλά είναι ουσιαστικά η ιστορία της πόλης. Μιας πόλης που δεν ήταν ελεύθερη και, και απελευθερώθηκε και με τη συμβολή των Ηρακλειδαίων και σε μακεδονικό αγώνα και στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι ανατριχιαστικό τελείως. Δηλαδή αυτό το 1906 Ολυμπιακοί αγώνες η ομιλία του κυρίου Αγγελούδη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Ναι. Έχει σημασία και το ποιος τα λέει όλα αυτά. Ναι. Θα σηκώσει την τρίχα πολλών ανθρώπων. Λίγο αργά να γίνει, να προλάβουμε όλοι. Εννοείται πως θα περιμένουμε να τελειώσει το μπάσκετ. Έτσι. Αυτό το λέμε όβριο record, αλλά ναι. Γιατί λέμε, η ανακοίνωση λέει 8, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει ένα ακαδημαϊκό τεταρτάκι, μισάωράκι, όσο χρειαστεί, έτσι, για να έρθει και ο κόσμος που θέλει να το συνδυάσει και μακάρι να έχει κερδίσει και η ομάδα για να πάμε όλοι με καλύτερη ψυχολογία. Ένας φίλος πάνω σε αυτό που είπες και έχεις απόλυτο δίκιο, ένας φίλος του Ηρακλή γράφει σε μήνυμα ότι φανταστείτε όλοι αυτοί που στην πόλη δηλώνουν υποστηρικτές άλλων ομάδων, οι παππούδες, οι προπαππούδες και οι προπροπαππούδες, τι ομάδα ήταν? Άμα το βάλουμε με απλά μαθηματικά. Γιατί το 1899 και το 1906 και το 1908 και το 1912, ποιος ήταν ο σύλλογος εδώ που όχι μόνο γεννήθηκε, αλλά και γιγαντώθηκε? Νομίζω ότι έτσι ξεπερνάει τα όρια του συλλόγου, έτσι. Ήτανε θεσμός. Απλά μαθηματικά, ναι. Έτσι, όταν το 1913 υποδέχτηκε άγημα αθλητών του Ηρακλή το θωρηκτό Αβέροφ, δείχνει ότι ο Ηρακλής ήταν θεσμός της πόλης. Δεν ήταν ένα σύλλογο. Δεν ήταν μια ομάδα, ναι, έτσι ακριβώς. Δεν ήταν απλά κάτι παραπάνω. Ήταν θεσμός. Υποδέχτηκε με άγημα το θωρηκτό Αβέροφ. Είναι, όλα αυτά νομίζω είναι πολύ συγκινητικά. Είναι αυτά που πρέπει να τα μάθουμε όλοι μας. Και μέσα από αυτά πραγματικά να πάρουμε δύναμη και εμείς να συσπυρώσουμε όλες τις καλές δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή, γιατί εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν καλές δυνάμεις, και όλοι μαζί να οδηγήσουν ξανά τον σύλλογο στη χαμένη του Αίγλη. Μακάρι να βοηθούσε μόνο και μόνο μια τέτοια εκδήλωση, μακάρι να βοηθούσε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δύσκολο, δύσκολο πολύ, στο να έρθει όλη αυτή η ιστορία και να προσφέρει κάτι στη σκληρή πραγματικότητα που ζούμε, σε όλα τα αθλήματα, μην μιλήσω μόνο για το ποδόσφαιρο, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Κλείνοντας, να ρωτήσω πόση ώρα περίπου υπολογίζετε θα κρατήσει? Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τη μία μισή ώρα όλη η εκδήλωση. Μάλιστα, ωραία. Και θα υπάρχει και υλικό ως έκθεση κατά κάποιο τρόπο? Κάποιος θα μπορέσει να φωτογραφίσει κάτι από αυτά ή είναι... Κοιτάξτε, θα υπάρχει προβολή εικόνων, ναι, ταυτόχρονα με τους ομιλητές. Ναι. Αυτό κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, θα αναμεταδοθεί μέσω του Ηρακλής TV. Ωραία. Έτσι, οπότε θα υπάρχει υλικό και ακόμα και για αυτούς που δεν θα έρθουν. Ναι, γι' αυτό το λέω κυρίως, γι' αυτό το λέω. Για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Και εννοείται πως θα υπάρχουν και άλλες βράσεις στο μέλλον. Ωραία. Αυτό είναι ουσιαστικά η αρχή του νέου ομίλου 1899. Έτσι ξεκινά μια νέα εποχή για τον όμιλο, ο οποίος έχουμε βάλει σαν στόχο σε πρώτη φάση να αναδείξουμε όλο το κομμάτι της ιστορίας του Ηρακλή, πρώτα απ' όλα σε εμάς,
Έτσι, γιατί εμείς πρώτα πρέπει να μάθουμε την ιστορία και μετά να τη μάθει και η πόλη. Και να τη μάθει και όλη η Ελλάδα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εμάς. Και σε δεύτερη φάση θέλουμε να προσπαθήσουμε και εμείς από την μεριά μας να βοηθήσουμε το Σύλλογο. Εύχομαι καλή αρχή λοιπόν, αφού μιλάμε για μια νέα αρχή, μια νέα προσπάθεια. Και πέρα από το αυριανό που θέλω να πιστεύω όλα θα πάνε καλά, σε συνδυασμό και με την νίκη στο Ιβανόφιο, εδώ είμαστε να καταγράψουμε και όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που πραγματικά θα τις περιμένουμε με ενδιαφέρον, όπως και την αυριανή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ λοιπόν στον ιατρό, στον γιατρό